Ξεκινούμε βασικά τη συνεργασία μας με το Σολόνιο Κέντρο Βιβλίου. Με το Σολόνιο έχουμε χρόνια μια εξαιρετική συνεργασία και όπως είπα σήμερα είναι η πρώτη μας παρουσίαση. Η πρώτη μας κοινή παρουσίαση, θα ακολουθήσουμε κι άλλες. Θα ξεκινήσουμε με εκδόσεις του πολιτιστικού, θα παρουσιάσουμε εκδόσεις του πολιτιστικού και οπτικοακουστικές παραγωγές που έγιναν για τα πουλιά της Κύπρου. Είναι μέρος της εκδοτικής σειράς για το περιβάλλον. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άκη, τη Χριστιανά Χρήστου, τη Μαρίνα Μπαύλο, βέβαια τον κύριο Σόλωνα, είναι Παπά Χαραλάμπης που είναι η ψυχή του, Παπά Χριστοδούλου, που είναι η ψυχή του Σολόνιου, τη συνάδελφο την Ιωάννα Χατζικοστή που φρόντισε για όλα τούτα. Και βεβαίως το κτηνολογικό σύνδεσμο με τον οποίο έχουμε χρόνια μια συνεργασία, έτσι. Τον Μάρτιν Χέλκα για την παρουσίαση και την Έλενα Μαρκιτανίση. Η Έλενα θα την πεις, εγώ είμαι απλά να μην το στρίξω. Ωραία. Απλώς επίσης να ευχαριστήσω τον συγγραφή στο βιβλίο, την Τζέιν Στυλιανού, που δυστυχώς απόψε δεν μπορούσε να ήταν μαζί μας. Παρακολουθεί πολύ για κάπου. Παρακολουθεί αλλού, είναι στο έργο η Τζέιν. Και να πρέπει να αναφερθούμε και στον Λούινο Κωνσταντιναρίδη, ο οποίος δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά ήταν ο πρώτος, νομίζω, που ασχολήθηκε με τα θέματα, με τα θέματα των πουλιών, φύσης κλπ. Καλωσορίζουμε βεβαίως και την οικογένεια του που είναι εδώ και σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν απόψε μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση του Σολόνιο και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κύπρου. Εντάξει. Εκπροσωπώ το κτηνολογικό σύνδεσμο Κύπρου. Εγώ είμαι η Έλενα Λειτουργός Ανάπτυξης και ο συνάδελφος μου ο Μάρτιν είναι συντονιστής της έρευνας. Σήμερα θα σας κάνω μια παρουσίαση για τα πουλιά της Κύπρου. Και αναλυτικά να σας πούμε λίγα πράγματα για το κτηνολογικό σύνδεσμο, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε κάποια από τα προγράμματά μας. Να δούμε λίγο τα διάφορα είδη πουλιών της Κύπρου, κάποια τα οποία είναι εντιμικά και κάποια άλλα είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Μάρτιν να μας μιλήσει λίγο για κάποιες σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Κύπρο και για το δίκτυο Natura και για το πώς αυτές οι περιοχές είναι σημαντικό να προστατεύονται και να διαχειρίζονται κατάλληλα. Κάποιες απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά μέσα στην Κύπρο, κάποια ιδιαίτερα είδη γιατί είναι σημαντικό να τα προστατεύουμε και παράλληλα να δούμε και τις εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κύπρου. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2003 μετά που ένωσε δύο άλλων προϋπάρχοντων συνδέσμων.
Είμαστε 10 άτομα προσωπικό, έχουμε περίπου 500 ενεργά μέλη, έναν ετήσιο προϋπολογισμό μισών εκατομμύριων και είμαστε ο έτερος του BirdLife International στην Κύπρο. Σκοπός του πτηνολογικού είναι η προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους με διάφορα προγράμματα και διάφορες εκστρατείες. Κάποια από τα προγράμματα είναι κάποιες αποκαταστάσεις κάποιων υδροβιοτόπων, όπως η Νεορόκλινης, η οποία έχει τελειώσει τώρα το πρόγραμμα με επιτυχία. Αρχίζει ένα άλλο πρόγραμμα για αποκατάσταση ενός άλλου υδροβιοτόπου, του Λιβαδιού Ακροτηρίου. Έχουμε κάποια πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν αρχίσει φέτος, το πρόγραμμα για τα ανθρωποπούλια και για τα πετροχελίδωνα. Επίσης, τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά και τα διαχειριστικά έργα. Η Λίμνη Ορόκλινης είναι μια περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για δύο είδη πουλιών, τον Καλαμοκανάν και την Πελοκατερίνα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κύπρος φιλοξενεί τον μισό πληθυσμό της Πελοκατερίνας στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Και σε αυτήν την λίμνη, σε αυτήν την περιοχή, έχουν παρατηρηθεί περίπου 190 διαφορετικά είδη πουλιών. Στόχος του έργου Life Ορόκλινη ήταν να επανέλθει η λίμνη σε μια κατάσταση οικολογικής σταθερότητας. Και τον έγινε με διάφορες δράσεις, έγιναν έργα διαχείρισης του νερού, απομακρύνθηκαν διάφορα ξενικά είδη από την περιοχή, όπως είναι οι ακακίες, έγιναν ειδικές περιφράξεις, οπότε γενικά είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες, ενημέρωση του κοινού μέσα από διάφορα έντυπα κτλ. Τούτον το project τέλειωσε πρόσφατα. Και υπάρχει κάποια. Έχουμε δει κάποιες αλλαγές. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, Μάρτιν? Ναι, ευχαριστώ. Ίσως να προσθέσω κάτι για το έργο που είχαμε στην Ορόκλινη. Το μεταξύ είναι έναν προϋπολογισμό αρκετά εντυπωσιακό, πιστεύω, για μια μη κυβερνητική οργάνωση. Την είπαμε μισό εκατομμύριο περίπου. Και κάποιος ίσως να σκέφτεται καλά πού βρίσκονται τα λεφτά. Σκέφτηκα. Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα στην Ορόκλινη ήταν ένα πρόγραμμα LIFE. Δηλαδή ένα πρόγραμμα από ταμείων της Ευρώπης, το LIFE. Κάθε χρόνο ανανείονται τα προγράμματα. Η προθεσμία ήταν πρόσφατα, μάλιστα, για φέτος. Και είναι ένα τρομερά ανταγωνιστικό πεδίο για να πετύχεις το πρόγραμμα. Εμείς καταφέραμε να πετύχουμε το πρόγραμμα. Γιατί τα καταφέραμε, επειδή είχαμε και τη συνεργασία της κοινότητας, να ήταν μόνο ο πτηνολογικός. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα προγράμματα LIFE προτιμούν συνεργασίες. Είχαμε τη συνεργασία του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τα πουλιά, του Τμήματος Περιβάλλοντος, αλλά το πιο σημαντικό, της κοινότητας. Μέσα στα 3 χρόνια του προγράμματος, ίσως το πιο θετικό, εκτός από τα θετικά που είδαμε αποτελέσματα για τα πουλιά, ήταν ότι είδαμε μια στροφή 180 μοιρών στην αντίληψη και στην προσέγγιση της κοινότητας. Όταν είχαμε πρώτα, πριν πολλά χρόνια, εντοπίσει την Ορόκλινη ως μία από τις πιο σημαντικές περιοχές στην Κύπρο για τα πουλιά, και είχαμε βάλει στόχο να την προστατεύσουμε, να τη διατηρήσουμε, να μπει στο δίκτυο Natura 2000, δηλαδή να έχει επίσημη προστασία, είχαμε τρομερές αντιδράσεις που είναι η κοινότητα, η οποία βασικά τι ήθελε να κάνει, ήθελε να μπαζώσει τη λίμνη και να χτίσει σπίτια ή να κάνει γήπεδα φούτσα, όπως σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Ο υδροβιότοπος ήταν μια ακαταστασία βασικά. Αλλά μέσω τούτου του project, όπως μας είπε η Ελένα, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Πλέον δεν μπορείς να πάεις για πτηνοπαρατήρηση στην Ορόκλινη και να με δεις πάρα πολύ κόσμο απλά σταματά για να δει τη λίμνη. Έχει γίνει ένας πόρος έλξης για την περιοχή. Δηλαδή εκτός που τα θετικά για τα πουλιά, για τα είδη που μας είπε η Ελένα, έχει γίνει ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Κύπρο. Εν τω μεταξύ, να μας διακόπτετε αν έχετε ερωτήσεις. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε μια μικρή ομάδα, ας γίνει πιο έτσι casual σαν συζήτηση. Άρα τώρα έχουμε ακόμα έναν έργο με παρόμοιο σκεπτικό, την αποκατάσταση του υδροβιότοπου στο λιβάδι Ακροτηρίου. Εντάξει, οι υδροβιότοποι για την Κύπρο και για τα πουλιά είναι πολλά σημαντικοί.
γιατί να ξεβρίσκουν καταφύγιο, βρίσκουν τροφή, μπορούν να φωλιάσουν σε τους συντροφιότοπους, οπότε είναι σημαντικό να, να υπάρχει έτσι μια καλή διαχείριση των, των τόπων. Το λιβάδι ακροτηρίου, σκοπός του, του project είναι να επανέλθει τόσο χώρος στο, στην κατάσταση που ήταν πριν 20 χρόνια. Τούν τη στιγμή γέμωσε καλάμια, που τούτον δείχνει ότι υποβιβάστηκε η κατάσταση και τον ενένδειξη της μείωσης της βιοποικιλότητας στην περιοχή. Οπότε με, με παρόμοια, παρόμοια έργα, παρόμοιες αλλαγές, ευελπιστούμε ότι είναι μια επιτυχής, μια επιτυχημένο πρόγραμμα. Και η πάπια που βλέπετε, η συγκεκριμένη, είναι η λεγόμενη βαλτόπαπια. Και το λιβάδι είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές στις οποίες φωλιάζει τούτον το είδος, το οποίο αξιολογείται ως απειλούμενο παγκοσμίως. Άλλων προγραμμάν, δύο πιλωτικά προγράμματα τα οποία τρέχουν φέτος, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με το Ισραήλ, με τον έτερο μας Ισραήλ, το SPNI, είναι το πρόγραμμα για τα πετροχελίδωνα και τα ανθρωποπούλια. Τα πετροχελίδωνα φωλιάζουν κυρίως σε πόλεις, χωριά, χτίζουν τις φωλιές τους μέσα σε τρύπες, σπιτιών, κτηρίων κτλ. Και διατρέχουν κάποιον κίνδυνο, ειδικά τώρα που κατεδαφίζονται είτε παλιά κτίρια, παλιά σπίτια ή αναπαλαιώνονται. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές για να υπάρχει τρόπος είτε να ενσωματωθούν είτε να, να διατηρηθούν οι φωλιές των πετροχελίδωνων. Οπότε προσπαθούμε φέτος με, να δουλεύοντας πάλι με τις κοινότητες όπου υπάρχουν πάρα πολλά πετροχελίδωνα, να γίνει έτσι μια προσπάθεια και με κυβερνητικούς φορείς, έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε φωλιές σε χώρους όπου συναντώνται τα πετροχελίδωνα. Ακόμα ένα πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα για τα ανθρωποπούλια, το οποίο είναι στο Ισραήλ, τρέχει εδώ και πολλά χρόνια. Στο Ισραήλ τα τελευταία 30 χρόνια χρησιμοποιείται ως μια αποτελεσματική μέθοδο, βιολογική μέθοδος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των τροχτικών. Μια από τις κύριες πηγές τροφής των ανθρωποπουλιών, τα τροχτικά. Οπότε χρησιμοποιούν τα ανθρωποπούλια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έτσι και στην Κύπρο προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με γεωργούς, με φάρμες όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τροχτικά και αντί να χρησιμοποιούν δηλητήρια τροχτικοκτώνα, να χρησιμοποιήσουν, να τοποθετήσουν φωλιές σε εκείνες τις περιοχές έτσι ώστε να αυξηθεί ο πληθυσμός των ανθρωποπουλιών και να αντιμετωπιστεί πιο φυσικά το πρόβλημα. Παράλληλα, ο κτηνολογικός κάνει επισκέψεις σε σχολεία. Πάμε, μιλούμε στα παιδιά για τα πουλιά, για το ταξίδι της αποδημίας, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο ταξίδι της αποδημίας. Ειδικά στην Κύπρο, ένας από τους μεγάλους κινδύνους είναι η παράνομη παγίδευση. Έχουμε φτιάξει επίσης έναν επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο παίζουν στα σχολεία οι μαθητές, όπου μπαίνουν στη θέση των πουλιών, των αποδημητικών πουλιών, και πρέπει να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συναντούν πάρα πολλές δυσκολίες. Οπότε γίνεται έτσι μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα σε περιοχές, σε σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές όπου γίνεται παράνομη παγίδευση. Ελπίζοντας με τον τρόπο να αποφύγουμε την στρατολόγηση νέων μελλοντικών παγιδευτών. Να δώσω το μικρόφωνο στον Μάρτιν για να μας πει λίγα παραπάνω για την Κύπρο και τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Κύπρο και το δικτύο Natura 2000. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Να ρωτήσω κάτι πάλι προηγουμένως. Οι δύο υδροβιότοποι που αναφέραμε, είναι το νερό, είναι υφάλμυρο, είναι αλμυρό ή γλυκό νερό. Διαφέρει, δηλαδή στην Ορόκλινη είναι υφάλμυρο. Αν πάτε τούν την εποχή, η αλατότητα είναι πιο ψηλή από τη θάλασσα, επειδή είναι εξάρτηση. Ενώ στο Φασούρι,
διβάζει να κρύβει τη γη, όπως το δισκού που το λέμε, είναι γλυκό το έργο. Είναι γλυκό το έργο. Διαφορετικά συστήματα. Και έχουν και διαφορετικούς πληθυσμούς πουλιών ακριβώς για τον λόγο. Εντάξει, να πούμε κάτι για τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Έφερα και έναν αντίτυπο της έκδοσης μας που βγάλαμε πέρσι. Μέχρι στιγμής είναι μόνο στα αγγλικά, important wet areas, σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Όταν η Ευρώπη, εν τη σοφία της, αποφάσισε να βγάλει την οδηγία για τα πουλιά, το 1979, εκαθόρισε ποια είδη ήταν ήδη προτεραιότητα, τα πιο απειλούμενα, αν θέλετε, κάποια αρπακτικά είδη, κάποια είδη που θα μας δείξει και ένα στη συνέχεια ενδημικά που μόνο σε κάποιες περιοχές, και έγινε ένας κατάλογος. Και επίσης η οδηγία λέει ότι οι πιο σημαντικές περιοχές για αυτά τα είδη πρέπει να καθορίζονται από το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ζώνες ειδικής προστασίας, ZEP, όπως τις λένε για συντομία, οι οποίες εντάσσονται στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση 2000, Natura 2000. Το κενό που υπήρχε λίγο στην οδηγία, που υπάρχει ακόμα σήμερα, είναι ότι δεν καθορίζει ακριβώς τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο κάθε κράτος μέλος για να καθορίσει μιας περιοχές. Καθορίζει και αν τα είδη, που είναι τα είδη προτεραιότητας, αλλά δεν καθορίζει τα κριτήρια. Τούτον το κενό είναι κάτι που ήρθε για να γεμίσει το BirdLife International, ο Διεθνής Κτηνολογικός Σύνδεσμος που είμαστε εμείς οι εταίροι στην Κύπρο. Με πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Και είναι βάσει αυτών των κριτηρίων που κάναμε εμείς και τη δουλειά στην Κύπρο και αναγνωρίσαμε 34 περιοχές, έχουμε το χάρτη, ωραία. 34 περιοχές σε όλη την Κύπρο και στην κατεχόμενη Κύπρο και στις βάσεις βέβαια, σε όλη την Κύπρο, που πιάνουν τα κριτήρια, που είναι σημαντικές, είτε επειδή έχουν μεγάλους αριθμούς πουλιών στην αποδημία, όπως οι υδροβιότοποι που ήδη αναφέρθηκε η Έλενα, που τραβούν πολλά πουλιά στην αποδημία, χρειάζονται στην αποδημία τα πουλιά κάπου για να ξεκουραστούν, κάπου για να βρουν τροφή και να συνεχίσουν το πάρα πολλά δύσκολο ταξίδι. Ή συγκεντρώνουν αριθμούς, για παράδειγμα, του Αετού, όπως το δάσος Πάφου, που είναι η πιο μεγάλη σημαντική περιοχή για τα πουλιά, βλέπετε εδώ στο κέντρο. Συγκεντρώνουν σημαντικούς αριθμούς, δηλαδή ειδών που αναπαράγονται. Ή μπορεί να είναι περιοχές που συγκεντρώνουν σημαντικούς αριθμούς πουλιών το χειμώνα. Για παράδειγμα, οι δύο Αττικές, στη Λάρνακαν και στο Ακροτήριο, που έχουμε τα γνωστά φλαμίνγκο, σε χιλιάδες, αλλά όχι μόνο. Τι βάλαμε στη συνέχεια. Ωραία, οπότε, αν θέλετε, η πιο μεγάλη μας επιτυχία μέχρι στιγμής σαν πτηνολογικός είναι ότι καταφέραμε να αναγνωρίσουμε τις περιοχές, αλλά το πιο σημαντικό είναι να καθοριστούν όλες αυτές οι περιοχές, όχι πάντα με τα ίδια όρια, αλλά έχουν καθοριστεί όλες αυτές οι περιοχές ως ZEP. Έχουν ενταχθεί όλες στο δίκτυο Natura 2000, δηλαδή είναι προστατευόμενες, τουλάχιστον στο χαρτί. Τουλάχιστον στο χαρτί υπάρχει έναν όριο και βάσει του νόμου προστατεύονται. Η ουσία όμως είναι η διαχείριση αυτών των περιοχών. Και ένας άλλος πόρος για μας είναι ότι καταφέραμε σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία ΙΑΚΟ να κερδίσουμε την προσφορά για να ετοιμάσουμε τα διαχειριστικά σχέδια για αυτές τις περιοχές. Για 30 περιοχές. Εντάξει, δεν κάνουμε για τα κατεχόμενα σε αυτή τη φάση, αλλά για τις υπόλοιπες. Γιατί για τούτα προσπαθούμε να καθορίσουμε τι πρέπει να γίνει στις περιοχές αυτές για να εξασφαλίσουμε ότι τα είδη για τα οποία καθορίστηκαν θα παραμείνουν σε έναν ευνοϊκό καθεστώς διατήρηση. Νομίζω να μην πω σε πιο πολύ βάθος, εκτός αν έχει κάτι που θα πείτε τώρα ή πιο μετά. Εγώ πω πιο απλή βασικά. Ναι. Η πρώτη είναι κατάλαβα. Το designation που διάθεσε σαν BirdLife μπαίνει αυτόματα στο δίκτυο Natura, δηλαδή. Πολλά καλή ερώτηση. Όχι. Εντάξει, εμείς είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν κάνουμε designation. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε. Κάνουμε αναγνώριση. Identification. Και φτιάχνει τούτη έκδοση. Το δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε εμείς και να επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει μια περιοχή που την αναγνωρίσαμε εμείς να γίνει Natura. Αλλά υπάρχει δικαστικό προηγούμενο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που λέει ότι αν ένα κράτος μέλος δεν έχει κάνει μια αντίστοιχη δουλειά, που να είναι τουλάχιστον εξίσου καλή, οφείλει να υιοθετήσει τον κατάλογο.
Οπότε, βασικά τι κάνετε, το BirdLife είτε στην Κύπρο ή ανά το παγκόσμιο, έρχεται και γεμίζει το κενό. Λέει, έκαμε στη δουλειά, έκαμε την εμείς και οφείλει να το υιοθετήσει, και έτσι έγινε βασικά στην Κύπρο. Δεν το λέω ότι είναι αυτόματα. Πρέπει να πιέσουμε και να ξαναπιέσουμε πολλές συναντήσεις με υπουργούς, φαντάζεστε, αλλά τελικά καταφέραμε το. Το δεύτερο, πριν υποθήκε ότι η παρουσία καλαμιών στο Φασούρι είναι ένδειξη υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, για ποιον ακριβώς λόγο ισχύει. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι θα είναι τελείως παράξενο πολλές φορές εκ πρώτης όψεως, διότι το γεγονός ότι εμπήκαν τα καλάμια και πιάσαν όλη την υπεροχή είναι καθαρά φυσικό. Το καλάμι είναι ένα αποτελεσματικό είδος και πιάσαν όλη την υπεροχή. Δεν έγινε κάτι, ας πούμε, πώς να το πω, λάθος που κάποιον άνθρωπο, δεν ήταν δική μας επίδραση, απλά έπιασε όλη την υπεροχή. Και πολλές φορές, δηλαδή, αν πάτε σήμερα στο λιβάδι Ακτορισκού, θα δείτε μια τρομερή επέμβαση. Μια εικόνα που η πρώτη όψεως είναι τρομακτική. Έχουν μπει τεράστιοι σύροι μες στην περιοχή και ανοίγουν τα κανάλια και κόφτουν καλάμια. Ανοίγουν την περιοχή. Σήμερα φαίνεται πολλά άσχημη εικόνα. Αλλά όταν έχουν μείνει μόνο λίγες, δηλαδή αν πάμε πίσω, ιστορικά η Κύπρος έχει πάρα πολλούς υδροβιοτόπους. Έστω και αν το κλίμα μας είναι σχετικά ξηρικό, είχαμε πάρα πολλούς υδροβιοτόπους. Εμείνασαν κάποια κομματούσκια. Ο στόχος στη διατήρηση της φύσης, αν δεχόμαστε ότι πρέπει να κρατήσουμε κάποια επίπεδα βιοποικιλότητας, είναι το καλό του οικοσυστήματος γενικά, είναι και ένα κομμάτι που εμείνασαν, να τα εκμεταλλευτείς και να κάνεις μια διαχείριση, μια διαχείριση που πολλές φορές ναι, είναι επεμβατική, για να πετύχεις το maximum της βιοποικιλότητας που μπορείς για την περιοχή. Και βάλλοντας επίσης, σαν προτεραιότητες, τα είδη όπως την βαλτόπαπια μου, όπως είπε η Έλενα, που απειλείται στο παγκόσμιο. Οπότε τούτο θα το βάλεις πρώτο. Τι χρειάζεται η βαλτόπαπια, που είναι σίγουρα είδος καθορισμού για την συγκεκριμένη περιοχή, χρειάζεται κάποιες λίμνες ανοιχτές με κάποιο βάθος. Εάν όταν είναι όλων καλάμια, δεν υπάρχουν. Οπότε κάνεις στοχευμένα κάποιες επεμβάσεις για να πετύχεις εκείνο που θέλεις. Παρά που ναι, δέχομαι ότι η πρώτη όψη ως φαίνεται λίγο παράξενο, είναι μια επέμβαση. Θέλω να ρωτήσω για το νεκρή ζώνη, το buffer zone, που θέλετε να είναι ένας τόπος παρθένος ακόμα, δεν ξέρω πόσο κινούνται βέβαια οι στρατιωτικοί μέσα κλπ. Κάθε φορά που διανοίγεται έτσι μια δίωδο, σε αν διαταράσσεται το υποσύστημα, υπολογίζω ότι... Δύσκολη ερώτηση να απαντήσεις. Εντάξει, η νεκρά ζώνη σε κάποιες περιοχές είναι μεγάλη, έχει μεγάλη έκταση, αλλά καλλιεργείται. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν περιοχές που είναι πολλά ήσυχες και έχουν τις επεμβάσεις που έχουν άλλες. Αλλά γεωργικά. Σήμερα, συγγνώμη, ναι, ναι. Είναι ανοιχτή, λέει, το ρόφραγμα της Βερίνιας. Και εκεί μέχρι την κατεχόμενη περιοχή είναι, νομίζω, πολύ ησυχή. Αυτή ήταν νεκρή εντελώς και η πόλη. Ρωτούμε τι θα γίνει. Βέβαια, μακάρι να ανοίξουν και να το τόπο θα ελευθερωθεί. Ναι, μακάρι, βέβαια. Όχι, τούτο που ήταν να προχωρήσω, να πω είναι ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα στην Κύπρο, που μιλούμε για μια σχετικά πυκνοκατοικημένη χώρα, μπορεί να έχει το βιότοπο σε καλή κατάσταση, μπορεί να πούμε ότι έχει την πλάστηση. Αλλά πολλές φορές ένας παράγοντας που δεν το βλέπεις εύκολα είναι η ενόχληση. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα πολύ καλό δάσο, αλλά όταν έχει συνεχή ενόχληση, υποβαθμίζεται στη δάτσινο ο βιότοπο. Για την πανίδα. Όχι για τη χλωρίδα, για την πανίδα. Η περίπτωση τη νεκρά ζώνη είναι μια περιοχή που έχει και το βιότοπο πολλέ φορέ και δεν έχει τον παράγοντα των αρνητικών τη ενόχληση. Το δύσκολο στην περίπτωση τη δική μα για να αναγνωρίσουμε την αξία είναι η πρόσβαση. Δηλαδή, δεν έχουμε στοιχεία την περιοχή. Πολύ πιθανόν να είναι πολύ σημαντική. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που το Υπουργείο Εσωτερικών που δείχνουν ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική για το μούφλον η περιοχή του Δη, όχι στις παρυφές του δάσους τρόπους. Αλλά γενικά υπάρχει ένα κενό στα στοιχεία που μας δυσκολεύει. Έχει άλλη ερώτηση, νομίζω. Ξέρουμε ότι στην περιοχή Κάβο Κρέκο και στο χαμηλό δάσος του Πρωταρά υπάρχει σε μεγάλους αριθμούς η Κίνα.
και έναν από την τροφή της φύλας είναι τα πουλιά. Ναι. Τούτον ανησυχεί, θεωρείται ότι είναι μια απειλή ή είναι μέσα στα πλαίσια της ισορροπίας της φύσης που πρέπει να γίνεται και αυτό. Τι είναι η φύλα? Το δεύτερο. Δηλαδή οι φύνες υπήρχαν ανέκαθεν. Δηλαδή τα ίδια έχουν εξελιχθεί μαζί με τη φύνα. Σίγουρα, ναι, η φύνα τρώει και τα αυγά του πουλιού μες στη φωλιά, στο χεύρι τη φωλιά. Πολλές φορές μπορεί να έχει επιπτώσεις. Αλλά η διαφορά είναι ότι η φύνα ή η αλεπού υπήρχαν ανέκαθεν σχεδόν. Οπότε εξελιχθήκαν μαζί τα πουλιά με τον το είδος. Ενώ ο άνθρωπος με το δίχτυν ή το ξόβερκον ή το δηλητήριον ή το σιβέτον, μιλώντας από εξελιχτικής άποψης, είναι πρόσφατο φαινόμενο. Για μένα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή χρειάζεται κάποιο χρόνο το είδος ή τα είδος σύστημα, θέλετε, να προσαρμοστεί. Πολλές φορές αν ο φόρτος της επέμβασης, της υπερβολικότητας, δεν παρέχει τόσο χρόνος για προσαρμογή. Είναι τούτη διαφορά μεταξύ της φύνας που ναι τρώει και του άνθρωπου, της ανθρώπινας. Να πούμε λίγα πουλιά τώρα. Αλλά απλά να σας πω πρώτα ότι η Κύπρος βρίσκεται σε έναν από τους τέσσερις πιο κυρίους μεταναστευτικούς διαδρόμους στην Ευρώπη. Περίπου 150 εκατομμύρια πουλιά περνούν από την Κύπρο το φθινόπωρο, δηλαδή κατεβαίνουν από το βορρά, βάζει προς την Αφρική, προς τον Νότο, όπου περνούν το χειμώνα. Και στην επιστροφή, κάπου στο 100 εκατομμύρια πουλιά την άνοιξη, φεύγουν από τους τόπους όπου περάσαν το χειμώνα, πάνε πίσω στην Ευρώπη, στο βορρά. Κύριες περιοχές όπου περνούν τα αποδημητικά πουλιά στην Κύπρο, ενώ ο Ακάμας, η Πεδιάδα Πάφου, το Ακροτήρι, ο Κορμακίτης, το Κάβο Κρέκο, Καρπασία και ο Πεντάσχηνος. Πλά να δούμε λίγο αριθμούς τώρα, πριν να δούμε κάποια πουλιά. Γενικά, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 10.000 είδη πουλιών. Στην Ευρώπη γύρω στα 550 και στην Κύπρο έχουν καταγραφεί γύρω στα 400 είδη πουλιών. 53 από αυτά είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Κύπρο και γύρω στα 350 είδη από αυτά είναι μεταναστευτικά. 33 έρχονται και φωλιάζουν το καλοκαίρι. 121 από αυτά επισκέπτονται το χειμώνα, ενώ 216 είναι περαστικοί μετανάστες, δηλαδή απλά έρχονται στην Κύπρο να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ένα που τούτα είναι και το αμπελοπούλι, για πολλά από τα οποία το ταξίδι σταματά στην Κύπρο. Και λόγω του ότι η Κύπρος εν νησί έχουμε και ψηλό ποσοστό εντιμισμού, δηλαδή ήδη εντιμικά θεωρούνται είδη τα οποία φωλιάζουν πουλιά εντιμικά, θεωρούνται τα πουλιά τα οποία φωλιάζουν μόνο στην Κύπρο και έχουμε δύο, ένα τρυπομάζης και η σκαλιφούρτα. Η σκαλιφούρτα είναι επίσης και στο λογότυπο του οργανισμού μας. Και παλιά ήταν στο Κέρμαν τον 20 cent. Α, να το δούμε. Το άλλο ήταν στο Δεκάλυρο παλιά. Ήρθε το ευρώ και χάσαμε τα. Μια ερώτηση πριν να προσπαθείς. Μπορεί να πάει πίσω στο προηγούμενο. Λέμε ότι στην Ευρώπη, στον όλο κόσμο, έχει 10.000 είδη και στην Ευρώπη 550. Τόσο μικρός αριθμός στην Ευρώπη συγκριτικά είναι λόγω του μέγεθους της Ευρώπης ή είναι λόγω της ανάπτυξης που έγινε στην Ευρώπη? Πολλά καλή ερώτηση. Γενικά η βιοποικιλότητα, αν δούμε το χάρτη του κόσμου, ας πούμε, γενικά στις τροπικές περιοχές. Ναι, και αν πω το μεγάλος πλούτος, οπότε το σχήμα είναι παρόμοιο. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ο παράγοντας ότι έχουμε χάσει κάποια είδη στην Ευρώπη. Και ακόμα, αν συνεχίσουμε όπως πάμε, να χάσουμε κι άλλα σε λίγο. Οπότε ναι, είναι και τα δυο. Ήταν σχετικά φτωχή περιοχή, αλλά σίγουρα είναι μια περιοχή που είναι πολλά αναπτυγμένη. Οπότε γενικά μειωμένη η ποιότητα του βιοτού. Απλά να πούμε για τον τρυπομάζι, μεταξύ 70.000-140.000 ζευγών αναπαράγονται στην Κύπρο και τόσο είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους. Το ίδιο και για τη σκαλιφούρτα, μεταξύ 70.000-100.000 ζεύγια αναπαράγονται στην Κύπρο και τούτος είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους. Τώρα, σε συνεργασία με την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας, πέρσι, είχαν
πιάσει κάποιες καλυφούρτες στην περιοχή της Πάφου και πάνω σε τις καλυφούρτες βάλαν κάποιους μικρούς γεωεντοπιστές, κάτι σαν ένα μικρό σακίδιο, πάρα πολύ ελαφρύ, για τις μικρά πουλάκια, να μένει βάρος, το οποίο είναι, ήταν solar power, έπαιρνε ενέργεια από τον ήλιο, έτσι ώστε να δούμε πού πάει η καλυφούρτα, πού περνά το χειμώνα. Γιατί ναι, με φωλιάζει στην Κύπρο, αλλά το χειμώνα πάει κάπου πιο ζεστά. Οπότε έχουμε βάλει τους πομπούς και κάποια σκαλιφούρτα πάνω στην οποία έβαλαν και ο εντοπιστή ξαναπιάστηκε στην ίδια περιοχή την Άνοιξη και βλέπουμε ότι είχε φτάσει μέχρι την Αιθιοπία. Μιλούμε για έναν πουλί που έχει βάρος περίπου 20-25 γραμμάρια. Μηδέν βασικά, μηδέν. Και καταφέρνει να κάνει αυτό το ταξίδι. Και τούτο είναι σχετικά από τα μικρά ταξίδια που κάνουν τα πουλιά σε σύγκριση με πολλά άλλα. Αλλά πολλά εντυπωσιακά. Εκτός που τα δύο ενδυμικά είδη, έχουμε και τέσσερα ενδυμικά υποείδη. Έχουμε το θουπί, το οποίο είναι είδος κουκουβάγιας. Τον Μπέμπετσον και τον Δεντροβάτη και την Κίσσα. Επίσης η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς που είδη τα οποία είναι σπάνια, όπως η Κράγκα. Στην Κύπρο υπάρχει ο τρίτος μεγαλύτερος πληθυσμός Κράγκα στην Ευρώπη. Φιλοξενούμε περίπου 1.000 με 3.000 ζευγάρια κάθε χρόνο. Και μιλούμε, μιλούμε για έναν παγκοσμίως απειλούμενο είδος. Οπότε η Κύπρος θέλετε έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην προστασία, αν θα το δώσουμε το είδος. Τα κανούρα το ίδιο. Φιλοξενούμε περίπου το 70% του πληθυσμού στην Ευρώπη. Η Πελοκατερίνα που είδαμε και πριν, που ένας από τους σημαντικούς τόπους όπου φωλιάζει είναι η λίμνη Ορόκλινης. Λάλλη. Ναι. Πάρα πολύ λάλλη. Το Σιταροπούλι, που φιλοξενούμε περίπου το 50% του πληθυσμού στην Ευρώπη. Έχουμε και κάποιους χειμερινούς επισκέπτες, τους οποίους σίγουρα όλοι γνωρίζετε. Η Τσίκλα. Απλά να αναφέρω ότι τον Αύγουστο, η BirdLife International είχε δημοσιεύσει μια επιστημονική έρευνα σχετικά με την παράνομη θανάτωση πουλιών στην Μεσόγειο. Και η Τσίκλα είναι ένα από τα πρώτα τέσσερα πουλιά τα οποία επηρεάζονται από την παράνομη θανάτωση. Απλά σας πω ότι 1,2 εκατομμύρια τσίκλες θανατώνονται στην Κύπρο εξαιτίας της παράνομης παγίδευσης. Τα φλαμίγκο επίσης, τα οποία όλοι γνωρίζουμε, φιλοξενούμε μέχρι και 10.000 και φέτος νομίζω καταμετρηθήκαν 12.000 φλαμίγκο τον χειμώνα στις σκιά της Αλικές, στο Ακροτήρι και στη Λάρνακα. Έναν ιδιαίτερο είδος που περνά από την Κύπρο, είναι το ασπροσάχινο, το οποίο θεωρείται παγκοσμίως απειλούμενο και είναι είδος προτεραιότητας στην Ευρώπη. Φωλιάζει η Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία και περνά από την Κύπρο στην αποδημία μόνο και περνά το χειμώνα στην Αφρική. Κάποια είδη είναι μόνιμη κάτοικη, όπως είναι και το περτικό σάχινο και η Φραγκολίνα, ή αλλιώς Άιτος Μπονέλη για το περτικό σάχινο, και είναι ένα από τα DVDs τα οποία παρουσιάζονται φέτος, συγγνώμη, απόψε. Είναι ο μοναδικός αετός που φωλιάζει σε μικρούς αριθμούς, σε ορεινές περιοχές της Κύπρου ή σε γκρεμούς ή σε μεγάλα ψηλά δέντρα. Συνεχίσουμε να δούμε γιατί απειλούνται τα πουλιά και γιατί χρειάζονται προστασία. Τρεις που τις κύριες απειλές είναι πρώτον η καταστροφή των βιοτόπων και των περιοχών, κυρίως που αναπτυξιακά έργα, παράνομη παγίδευση με δίχτυα και εξόβεργα, όπως επίσης και αλλαγές στη χρήση γης με την εντατικοποίηση της γεωργίας. Και τούτα
έχουν ως αποτέλεσμα γενικά τα πρώτα, το πρώτο και το τρίτο το να χάσουν τα πουλιά τους, τους βιοτόπους τους βασικά. Για την παράνομη παγίδευση, απλά να αναφέρουμε ότι που τα 400 είδη που καταγράφηκαν στην Κύπρο, 153 επηρεάζονται από την παράνομη παγίδευση, 78 που τα οποία είναι απειλούμενα και κάποια τα οποία είναι εντιμικά, όπως είναι το θουπί, το οποίο δεξιά βλέπουμε το παγιδευμένο σε δίχτυα. Ο κεφαλάς, τα αριστερά, και δεξιά πάνω σε ξόβεργο. Ναι, γενικά αυτή η μελέτη τούτη που δημοσιεύτηκε από το BirdLife International υπολόγισε ότι περίπου τίμησε ότι 25 εκατομμύρια πουλιά θανατώνονται παράνομα, σκοτώνονται λόγω της παράνομης παγίδευσης κάθε χρόνο στην περιοχή της Μεσογείου. Να σας πω... Είμαστε οι πρώτοι όμως. Η περιοχή της Μαμοχός του... Μες στις top 5, τις πρώτες 5 περιοχές για όλη την Μεσογείο είναι δύο από την Κύπρο. Η γωνιά στην Αμόστον και το Κάβο Πύλα, στις Βρετανικές βάσεις. Και επίσης, αν δεις τα στοιχεία ανακεφαλήν, είμαστε πρώτοι, είμαστε οι πρωταθλητές στην παράνομη, δεν μιλούμε για το νόμιμο κυνήγι, τα διαχωρίζουμε. Μιλούμε για την παράνομη θανάτωση, είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Μεσόγειο. Δυστυχώς. Ένα πουλί το οποίο είχε μειωθεί πάρα πολλά ο πληθυσμός του τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ο γήπας και το θέμα του δεύτερου DVD που παρουσιάζουμε σήμερα. Εντάξει, με τα προγράμματα τούτα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να προστατεύσουμε τα πουλιά είτε με διαχείριση κάποιων υγροβιοτόπων είτε με κάποιες εκπαιδεύσεις. Με το έργο ΓΥΠΑΣ, το οποίο έγινε σε συνεργασία με την Κρήτη, σκοπός του ήταν να ενισχυθεί ο πληθυσμός του ΓΥΠΑΣ στην Κύπρο. Πριν την έναρξη του προγράμματος, ο πληθυσμός του ΓΥΠΑ ρυθμούσε γύρω στα 10 άτομα. Οπότε, βασικά, φέραμε 25 ΓΥΠΕΣ που την Κρήτη. Το έργο διήρκησε 2 χρόνια. Εντάξει, κύρια απειλή του ΓΥΠΑ είναι δηλητηριάσεις και αλλαγές στη χτινοτροφία και στη γεωργία. Τώρα ο πληθυσμός του ΓΥΠΑ αριθμεί γύρω στους 35, οπότε είχε επιτυχία του τον το έργο, αλλά οι ειδικοί λένε ότι για να βιώσει μόσος ο πληθυσμός πρέπει να τουλάχιστον 100. Κάποιους από τους γήπες που απελευθερώθηκαν και βλέπουμε και τα tags, πώς τα λέμε στα ελληνικά, τις ετικέτες. Και ο γήπας είναι είδος απειλούμενων στην Κύπρο και είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά να αναφέρουμε ότι ο γήπας είναι το μεγαλύτερο πουλί που έχουμε στην Κύπρο. Και το άνοιγμα των φτερών του είναι περίπου 2,5 μέτρα. Είχαμε και τον μαυρό γήπα παλιά, που είναι ακόμα πιο μεγάλος, αλλά τον αφανίσαμε στο μαυρό γήπα. Όπως είχαμε και άλλον αετών, είχαμε τον αετών του Μπονέλη πριν, είχαμε και τον αυτοκρατορικό αετών, ακόμα πιο μεγάλο, πιο επιπληκτικό, τον αφανίσαμε. Οπότε... Του τα λέμε παλιά. Ο Μαυρόγυπας εξαφανίστηκε ως είδος που φόλιαζε στην Κύπρο την δεκαετία του 50. Α, τόσο μάλλον. Ναι. Είχαμε έναν άτομο που συνέρχεται μάλλον με την Τουρκία για κάποια χρόνια και γύριζε με τους τούτους, αλλά εντάξει, προφανώς δεν μπορούσε να αναπαχθεί. Ενώ ο αυτοκρατορικός ήταν την δεκαετία του 80, θυμούμαι καλά. Αλλά είχε μειωθεί πολλών ετών και... Αλλά ο Γήπας νομίζω ότι η ελάττωση του αριθμού του οφείλεται στο ότι τα ψόφια, πρόβατα, γαϊδούρια, πράγματα που υπήρχαν στη φύση με την εξέλιξη δεν αφήνουν αυτά τα πράγματα στα χωράφια κλπ. Και επομένως εξέλιξε την τροφή. Είναι αυτός ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι, όπως είπε και άλλα. Τούτον συν οι δηλητηριάσεις. Βάλουν οι βοσκοί, κάποτε οι κυνηγοί, δόλωμαν
Δεν έχουν στόχο το γήπαν, έχουν στόχο τις αλεπούδες και τα δέσποτα σκυλιά, αλλά ο γήπας βρίσκει πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να βρίσκει το ψωβίνι. Ο ψωβίνις είναι ο πρώτος, εντάξει, πρέπει να έχουν στόχο, αλλά είναι πολλά επικίνδυνο. Ο καθαριστής της φύσης που ήταν και είχε αυτήν το στομάχι του με κάποια υγρά, δεν ξέρω, να μην παθαίνει τίποτε τρώγοντας το ψώφιο, ενώ ζωντανό δεν έτρωγε. Εντάξει, ίσως κάτι που ήταν πολλά άρρωστο να σπάει, να μπορούσε να το έχουν τελειώσει και να το, και να το φάει. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα το πρόγραμμα τούτων είναι μια επέμβαση. Δηλαδή είναι μια επέμβαση τελευταία στιγμή. Είχαμε φτάσει εντελώς στο άκρο. Δηλαδή στην ουσία, παρόλο που υπήρχε ένα μικρό πληθυσμό, δεν ήταν βιώσιμο πληθυσμό. Είχε στην ουσία εξαφανιστεί το είδος από την Κύπρο. Οπότε είναι το άκρο στο οποίο κανονικά πρέπει να είχαμε κάνει μια επέμβαση πολλά πιο νωρίτερα, για να μην φτάσουμε σε εκείνο το άκρο. Αλλά έχοντας φτάσει σε εκείνο το άκρο, αναγκαστικά φέραμε πουλιά από την Κρήτη. Και επίσης, σε αυτήν τη φάση των τάσεων, έχουμε στήσει εστιατόρια για τους γήπες. Δηλαδή, περιφραγμένους χώρους, μια εξέδρα, στα οποία, επειδή ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει η τροφή πλέον στους αγρούς στη φύση, αναγκαστικά έχουμε αυτήν το πολλά τεχνητών σύστημα για να είναι σχεδόν σαν να τα έχουμε στα κλουβιά, σχεδόν. Το θετικό είναι ότι τα άτομα μάλλον, που την Κρήτη έχουν τα έχουν βρει με τους γήπες της Κύπρου. Φαίνεται ότι οι διαφορές στη γλώσσα είναι εντός. Υπάρχουν και στα πουλιά. Εντάξει, μιλούν πολλά γήπες. Τέλος πάντων, τα έχουν βρει. Είναι ακριβώς το ίδιο είδος, το θετικό. Αλλά εντάξει, η ερώτηση είναι σε βάθος χρόνου τι γίνεται. Σίγουρα δεν θέλουμε απλά να τους έχουμε και να πηγαίνουν στα εστιατόρια και να φέρνουμε την Κρήτη κάθε τόσο. Θέλουμε να είναι ένα στοιχείο, ένα κομμάτι ενός συστήματος που να λειτουργεί. Και μετά πάμε σε πιο μεγάλα ερωτήματα. Πώς θέλουμε να διαχειριζόμαστε την ύπαιθρο της Κύπρου? Θέλουμε να έχουμε μόνο εντατική γεωργία και τα ζώα να είναι μέσα σε μικρούς χώρους με εντατική παραγωγή, ή θέλουμε να πάμε σε κάτι πιο βιώσιμο? Αν θέλουμε κάτι πιο βιώσιμο, χρειαζόμαστε και τον κύπα, το οποίο κάνει τη δουλειά. Αν το χάσουμε, χάσαμε, πολλά δύσκολο να το επαναφέρεις. Οπότε είναι τούτη η λογική. Υποστηρίζεις σε μεγάλο βάθμο στην τη φάση, με την ελπίδα δηλαδή, να στήσεις έναν πληθυσμό που να μπορεί στο μέλλον. Αλλά σε βάθος χρόνου ίσως. Με την ώρα είναι μετά. Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε και το μαύρο είπα, και των αυτοκρατορικών, εφόσον υπάρχει κάπου αλλού. Είπαμε για κάποια είδη που απειλούνται στο παγκόσμιο επίπεδο. Και αμέ, αν τα χάσουμε το δέντρο, μπορεί να χαθούν και από αλλού, και τέλειωσε. Τέλειωσε. Δηλαδή, περιμένουμε πλέον για την εξέλιξη, που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όταν υπάρχουν σε άλλους χώρους, μπορείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Πολλά πιο εύκολο να κάνεις σωστή διαχείριση για τις περιοχές Natura που έχουν καθορίσει, να διατηρήσεις τον που έχεις σήμερα, παρά να προσπαθείς να διορθώσεις. Πρέπει να τα αφήσει να πάνε να εξαφανιστούν και προσπαθεί να επαναφέρει μια κατάσταση. Και πολλά πιο φτηνό, σίγουρα. Και όταν μιλούμε για έναν πλανήτη που είναι σε οικονομική κρίση, σίγουρα εντάξει, δεν υπάρχουν τα λεφτά όπως είχαν πριν 20 χρόνια. Οπότε πολλά πιο καλό είναι να διατηράσει τον κουέσχη παρά να προσπαθεί να επαναφέρει. Τώρα λέμε για του γήπε, αλλά με τα κοράκια τι γίνεται που να πηλούν, ας πούμε, γιατί βλέπω υπάρχει υπερπληθυσμός, τι γίνεται μέσα στις πόλεις, δεν παντού. Ναι. Καλή ερώτηση. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρχει ένας υπερπληθυσμός. Η ερώτηση είναι πώς το διορθώνουμε. Πώς το διορθώνουμε το πράγμα. Μπορούμε να το διορθώσουμε όπως προσπαθούμε να το διορθώσουμε σήμερα, πυροβολώντας κάποια κοράκια. Εντάξει, τούτο που γίνεται σήμερα. Γίνεται μια προσπάθεια καταπολέμησης. Υπάρχει ανισορροπία, δηλαδή. Ακριβώς. Εντάξει, που δεν το πάρω. Δεν έχουμε τα αρπακτικά που είχαμε παλιά στην Κύπρο. Σίγουρα όταν υπήρχαν πιο καλοί πληθυσμοί των αετών και άλλων αρπακτικών, δεν μπορούσε το κοράκι να φτάσει στα επίπεδα πληθυσμού. Οπότε πρέπει να βλέπουμε πάντα το σύνολο του συστήματος και να βλέπουμε λύσεις που είναι βιώσιμες. Οπότε δεν είναι λύση απλά να χτυπάς τα κουράκια. Διότι όταν ο βιότοπος προσφέρεται, απλά αναπαράγονται την επόμενη αναπαραγωγή περίοδο και επανέρχονται οι αριθμοί. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε λύσεις στη διαχείριση του βιότοπου. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο να πούμε προσθετή λύση, αλλά είναι πιο βιώσιμη. Τα κουράκια είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε πάρα πολλές πόλεις, ας πούμε, και στο εξωτερικό, μόνο την Κύπρο.
Εξαρτάται, εννοείται πρόβλημα, αλλά ναι, σε πολλούς τόπους... Ναι, εξαρτάται πώς ορίζουμε το υπερπληθυσμός. Δηλαδή υπάρχουν στις πόλεις, επειδή υπάρχει άφθονη τροφή. Το άλλο... Καθαρίζουν, αν θέλετε, λίγο. Το άλλο με τα φιλικουτούνια, τα οποία εξαπλωθήκαν μέχρι και την Ιρλανδία, νομίζω. Ναι, μια τρομερή εξαπλωθήκαν. Γιατί ας πούμε τόσο εύκολα, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχε τόσο. Η Λευκοσία μπορεί να ήταν τη δεκαετία του 80 να μην είχε φιλικουτούνια. Πώς το βλέπετε εδώ, πώς το είδετε τούτο? Εντάξει, γενικά θεωρείται ότι ήταν μια φυσική εξάπλωση. Σίγουρα το φιλικουτούνι είναι που τα είδη που τα λέμε συνανθρωπικά. Πάει πολλά καλά με τον άνθρωπο. Αρέσκουν του οι πόλεις. Οι πόλεις φυλεύουν με δέντρα, ενώ ο ιδανικός βιότοπος είναι να έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς μέσα στους βιότοπους. Οπότε υποφελήθηκαν από τον άνθρωπο βασικά. Τα είδη που πάνε καλά και αυξάνονται βασικά είναι τα συνανθρωπικά είδη. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία έτη είμαστε μάρτυρες μιας παρόμοιας ίσως, ενός παρόμοιου σχήματος με έναν άλλον. Πώς το λέμε το Laughing Dove, το δίσκιστο. Ένα άλλο συγγενικό είδος του φιλικού του νιού. Φάσα. Όχι. Δεν το είχαμε παλιά στην Κύπρο. Τώρα άρχισε να φωλιάζει στην Κύπρο. Εν το Στρεπτοπέρια το Σενεγαλένσις. Ενώ το άλλο είναι το Στρεπτοπέρια 18. Τώρα φωλιάζει σε 3-4 περιοχές στην Κύπρο, όπως ήταν και το φιλικού του νιού παλιά. Και μπορεί να δούμε ένα παρόμοιο σχήμα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ειδών που είναι συγγενικά. Φινικοτρίγωνο. Το φινικοτρίγωνο. Ναι. Οπότε μπορεί σε 20 χρόνια να μιλούμε για μια Κύπρο που να είναι το φινικοτρίγωνο πλέον. Ναι. Ξαπλάτε γιόλνοντας, να σας πω και δύο λόγια για τις έντυπες εκδόσεις, τα δύο βιβλία. Πρώτον είναι τα πουλιά της Κύπρου, που την Jane Στυλιανού, η οποία είναι η υπεύθυνη καταγραφών του κτηνολογικού. Κάνει και για παιδιά του το βιβλίο, απλών στην κατανόηση. Παρουσιάζει όλα τα πουλιά που φωλιάζουν στην Κύπρο, και τα επιδημητικά και τα αποδημητικά. Έχει την επιστημονική ονομασία, και την κοινή ελληνική, και την κυπριακή. Ενδάμε για να το μετροφιλήσετε. Και επίσης και το δεύτερο βιβλίο του Μακαρίτη Λούι Κουρτελαρίδη, «Τα πουλιά που φωλιάζουν στην Κύπρο», μια λίγο πιο παλιά έκδοση, το 97, λίγο πιο επιστημονικό. Έχει έτσι μια μεγάλη εισαγωγή και για την εξέλιξη της δαχτυλίωσης στην Κύπρο, τα πρώτα άτομα στην Κύπρο, κάποιοι Άγγλοι, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν τις πρώτες καταγραφές στην Κύπρο για τα πουλιά. Έχει πάρα πολλές φωτογραφίες το συγκεκριμένο βιβλίο. Και επίσης υπάρχει και ένας κατάλογος όλων των πουλιών που συναντώνται σε αρχαιολογικά ευρήματα της Κύπρου στο τέλος του βιβλίου. Και τα δύο βιβλία, νομίζω, και οι εκδόσεις, και τα αντιβίντες, και τα βιβλία διατίθενται σήμερα προς πώληση με 20%. Ενδάμε, μπορείτε να τα δείτε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε για τα πουλιά ή να μάθετε για τις δράσεις του κτηνολογικού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας. Για τις υπόλοιπες εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Κύπρου, να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Πού είναι πια? www.boccf.org. Έτσι ένα κουκουφιάο που. Να μην πει, ένα κουκουβάρι. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις, πρόσδεκτε. Η κράγκα τη βλέπουμε στα παράλια, κοντά στη θάλασσα. Όχι τόσο, ίσως στην αποδημία. Αλλά οι πιο σημαντικές περιοχές είναι ο Ακάμας, ειδικά η περιοχή της Λαόνας, δηλαδή όχι η Χερσόνησος, η περιοχή του οροπέδιου πίσω από τον Ακάμα, ο Ξερός, ο Σκιαρίζος, ανοιχτές εκτάσεις που η ουσία είναι ότι έχουν, είναι
καλλιεργημένες, είναι γεωργικές περιοχές, αλλά είναι μη εντατική γεωργία, παραδοσιακή γεωργία. Είναι τούτος ο βιότοπος του Βίδος. Και αυτό μειώνεται. Με την εντατικοποίηση της γεωργίας, υποβαθμίζεται ο βιότοπος και πλέον μειώνεται. Ένα παρόμοιο έτσι που λύσετε με τα χρώματα που το βρίσκουμε κοντά στις θάλασσες. Για θαλασσοπούλι. Οι Αλκιόνοι που ήταν νομίζω στην εικόνα την πρώτη. Ναι, ήταν πριν 15 μέρες. Στη θάλασσα. Ναι. Και οι Αλκιόνοι είναι εδώ. Στην εικόνα έχουν τα ίδια χρώματα. Στην Αλκιόνη, ναι. Υπάρχει μια διαφορά στο χρώμα του ράμφους μόνο. Και τούτο είναι είδος προτεραιότητας για την Ευρώπη. Δεν φωλιάζει στην Κύπρο, αλλά περνά σε σημαντικούς αριθμούς στην αποδημία και το χειμώνα. Και κυρίως στα παράλια. Όπως οι βράχους, που τα λέω και αν είναι ψαρούς και μετά πήγε στο βράδυ. Έλα κορού να δούμε τα μαύρα σου τα μάτια. Jesus.